μια πολυπράγμων γυναίκα σε ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο. Αποφύτησε από το τμήμα Αιγεοπονίας της Γεωτεχνικής Σχολής του Απιθύτα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Υπηρετεί τον πρωτογενή τομέα και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ως εντεταλμένη ρετή περιφερειακή σύμβουλος της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ παράλληλα είναι σύζυγος και μητέρα. Η Κατερίνα Ζωγράφου, με την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, κατάγεται από την Αρναία Χαλκιδικής. Μια γυναίκα που αποπνέει σιγουριά και ηρεμία. Νιώθεις ότι την ξέρεις πολλά χρόνια. Κατερίνα Ζωγράφου, οι σπουδές οι οποίες επέλεξες έχουν να κάνουν με τη φύση και το περιβάλλον, η γεωπονία. Ποιος ήταν ο λόγος της επιλογής αυτής? Ο λόγος της επιλογής. Παρότι η Βόρεια Χαλκιδική από την οποία κατάγομαι και συγκεκριμένα η Αρναία δεν είναι μια αγροτική περιοχή. Από μικρή όμως αγαπούσα πάρα πολύ τη φύση και κάθε πλάσμα που κινείται πάνω σε αυτή. Η αδυναμία λοιπόν προς τις βιολογικές επιστήμες ήταν που με οδήγησε στην επιλογή από πολύ μικρή, δηλαδή από την πρώτη λυκείου. Είχα βάλει το στόχο μου ότι ήθελα να γίνω γεωπόνος. Και θα το πω ότι οι καθηγητές μου, επειδή ήμουν καλή μαθήτρια, τότε την γεωπονία την είχαν υποτιμημένη σχολή, προσπαθούσαν να με μεταπίσουν, να πάω ένα πολυτεχνείο, να πάω κάπου αλλού. Επέμεινα και έως σήμερα δεν το μετάνιωσα. Τουλάχιστον το background, το γνωστικό, με έχει ικανοποιήσει και συνέχεια οι μεταπτυχιακές σπουδές στο κομμάτι της οικολογίας και της αειφορικής διαχείρισης οικοσυστημάτων ήταν αυτό που πραγματικά μου έδωσε και γνώσεις αλλά και ένα επιπλέον εφόδιο για την επαγγελματική μου καριέρα. Και βέβαια σε μια Χαλκιδική θα έλεγα, η οποία οι περισσότεροι την ξέρουν ότι είναι μια τουριστική περιοχή, αλλά το μισό σχεδόν της οικονομίας της αφορά τον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, έτσι. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι και το μεγαλύτερο ΑΕΠ της Χαλκιδικής προέρχεται από τον αγροτικό τομέα, μπορεί όχι από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από συνοδό, ως συνοδό επάγγελμα, αλλά το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας ότι και μπορεί και κάποιος δημόσιος υπάλληλος, κάποιος άλλος επαγγελματίας ταυτόχρονα να έχει ένα πρόσθετο εισόδημα από την πρωτογενή παραγωγή. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον νομό μας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ακόμη περισσότερης από αυτή που τις έχουμε δώσει έως σήμερα. Η πολιτική πώς μπήκε στη ζωή σου? Η πολιτική. Πρώτα απ' όλα έχω το γονίδιο, διότι ο πατέρας μου σε όλο του το βίο ασχολείται με τα κοινά. Πάντα ήμουν πολιτικοποιημένη με ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην κοινωνία μας. Η ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού μπορώ να πω ότι ήρθε τυχαία κάποια στιγμή με την προτροπή φίλων και το κάλεσμα του Απόστολου Τζιτζικώστα να συμμετέχω στο συνδυασμό του την προηγούμενη πενταετία, το 2014. Αυτό άλλαξε τη ζωή σου? Την άλλαξε. Οπωσδήποτε την άλλαξε. Πρώτα απ' όλα οι γνωριμίες που αποκτάς και οι φίλοι που κάνει στην πορεία της διαδρομής, όπως και η όλη εμπειρία που δέχεσαι και η γνώση και η αυτογνωσία μέσω από αυτό, πιστεύω ότι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ταυτόχρονα μαθαίνεις να κινείσαι και στους χώρους και τους επαγγελματικούς, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή το πώς κινείσαι μέσα σε μια κοινωνία. Γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, από τους οποίους πήρα θετικά στοιχεία. Πήρα και τα μαθήματά μου, διότι στην πορεία σου συναντάς και αναποδιές, δεν είναι όλα ρόδινα.
μου αφαίρεσε χρόνο, διότι υπάρχουν και τα αρνητικά, μου αφαίρεσε χρόνο από την προσωπική μου ζωή, από τη ζωή που αφιερώνω στην οικογένεια. Ήρθε βέβαια σε ένα διάστημα που είναι η αλήθεια ότι τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει. Mm-hmm. Επομένως, είχαν και έχουν πάντα την ανάγκη της μητέρας, αλλά δεν έχουν την ανάγκη της παρουσίας της 24 ώρες το 24ωρο. Και στον χώρο του επαγγέλματός μου ήδη είχα προχωρήσει, είχα καταξιωθεί τη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, επομένως ήταν μια ομαλή αυτή η εξέλιξη και είχα τη δυνατότητα λοιπόν να αφιερώσω και αυτό το χρόνο και αυτή την ενέργεια mm-hmm. που χρειάζεται. Εγώ θέλω να μου πεις και πώς έβλεπες διαφορά στους ανθρώπους γύρω σου, στους κατοίκους της περιοχής σου. Ναι. Πριν και μετά. Όχι, δεν ούτε ήταν, είδα ποτέ. Ήταν το ίδιο πρόσωπο η Κατερίνα, ναι, και πριν ναι. την πολιτική και μετά την πολιτική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα κάποια διάκριση διαφορετική, διότι τον σεβασμό που θέλω να πιστεύω που είχα και πριν την πολιτική, μέσα από την όλη μας εξέλιξη και πορεία στην κοινωνία, τον είχα και μετά. Θα πω το εξής ως παράδειγμα, ότι έως και σήμερα όλοι με αποκαλούν Κατερίνα. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και ο τίτλος του κυρία, δεν μου το βάζουν δίπλα στο όνομα, όχι από ασέβεια, αλλά από εξοικείωση και από την πολύ ζεστή σχέση που μπορεί να έχω με τον κάθε συμπολίτη μας. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν ήταν ούτε και κάτι που να με δυσκόλεψε, να πω «Α, τώρα με κοιτούν διαφορετικά, επομένως μπορεί κάποιοι να το κάνουν από υποκρισία». Mm-hmm. Δεν το αισθάνθηκα αυτό καθόλου. Κατερίνα, η πολιτική είναι ένας χώρος πολύ ανταγωνιστικός, σκληρά ανταγωνιστικός θα έλεγα. Πώς καταφέρνει μία γυναίκα να ισορροπεί την κατάσταση και να ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα, την πολιτική, την οικογένεια, τη δουλειά, τη σταδιοδρομία, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική στη ζωή μας, την προσωπική ζωή και την καθημερινότητα. Τα τοποθετείς όλα σε κουτάκια και πώς διαχειρίζεσαι όλα αυτά. Η μαγική λέξη όντως είναι ισορροπία. Θα πω πρώτα απ' όλα ότι με στηρίζει η οικογένεια και με στήριξε και με στηρίζει έως σήμερα σε όλο αυτό το εγχείρημα της πολιτικής πάρα πολύ. Χωρίς δηλαδή την προτροπή της και τη στήριξή της, ίσως δεν θα τολμούσα να το επιχειρήσω. Όμως, ο χρόνος που αφιερώνω στην οικογένεια είναι σίγουρα λιγότερος. Είναι βέβαια το timing που τα παιδιά μου μεγαλώσανε, δεν έχουν την ανάγκη της μητέρας καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν την ποιοτική παρουσία της μητέρας. Και είναι και οι κόρες μου ένθερμες υποστηρικτές του όλου εγχειρήματος. Στον επαγγελματικό τομέα, όπως σας είπα, ήδη είχα φτάσει μετά από 25 χρόνια στο ελεύθερο επάγγελμα, σε ένα σημείο που να μπορώ να έχω συνεργάτες και στο γραφείο, ώστε να διαχειριζόμαστε το χρόνο μας εκεί καλύτερα. Και ερχόμαστε στο αμιγώς καθαρό κομμάτι της πολιτικής, που πράγματι είναι πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να δίνω ό,τι καλύτερο έχω και διαθέτω και σε ενέργεια και σε γνώση και σε διάθεση στην πολιτική, χωρίς βέβαια να μπορούμε σήμερα με τα μέσα που διαθέτουμε και υπό αυτές τις συνθήκες να υποσχεθούμε ή να υλοποιήσουμε μακρόπνοα σχέδια και οράματα. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είμαστε να είμαστε ειλικρινείς, να δείχνουμε τον πραγματικό εαυτό μας και ένα χαρακτηριστικό να αφήνουμε να φαίνεται στον κόσμο ότι λειτουργούμε με το αίσθημα του δικαίου. Τουλάχιστον αυτό. Και με απλότητα στην καθημερινή μας διαχείριση και επικοινωνία με τον κόσμο. Η συνέντευξη μας αυτή γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η επιλογή σε σένα ήταν η γυναίκα στην πολιτική. Η γυναίκα μπήκε στην πολιτική στην Ελλάδα μετά την αλλαγή του νόμου που πλέον
ήταν υποχρεωτική η παρουσία της σε όλα τα κέντρα. Και βέβαια μέσα από εκεί άρχισε η γυναίκα σιγά σιγά να εισχωρεί δυνατά, έτσι, στα κέντρα των αποφάσεων. Θεωρείς ότι έχει δώσει η γυναίκα σε αυτόν τον τομέα σήμερα στην Ελλάδα? Σίγουρα η παρουσία της γυναίκας έχει προσφέρει και το έχουμε δει ότι έχει φτάσει σήμερα και στα ανώτερα αξιώματα της πολιτικής. Έχει δώσει διότι η γυναίκα διαθέτει πρώτα απ' όλα ενσυναίσθηση. Διαθέτει και το αίσθημα της μητρότητος, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στενά στην οικογένειά της, αλλά νομίζω ότι περνάει και σε όλη την κοινωνία. Και η ματιά της γυναίκας είναι πιο ολοκληρωμένη και λόγω της φύσης της είναι πιο συντονισμένη και προγραμματισμένη. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το ότι μπορεί το γυναικείο μυαλό ταυτόχρονα να τοποθετεί πολλά θέματα και πολλές αρμοδιότητες σε κουτάκια και να τα διαχειρίζεται ταυτόχρονα, από τη φύση της καταλήγει να λειτουργεί με έναν δυναμικότερο και καλύτερο τρόπο. Από την άλλη υπάρχουν και οι ευαισθησίες της, δηλαδή οι ευαισθησίες της που κάποιες φορές, το λέω και για μένα, μπορεί να μας κάνουν να είμαστε λιγότερο σκληρές. Είναι καλό και είναι και άσχημο κάποιες φορές που χρειάζεται οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν πραγματικά να θίξουν κάποια κομμάτια της κοινωνίας για το ευρύτερο κοινό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια θετική παρουσία, μια θετική εξέλιξη και νομίζω ότι θέλουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλεις να στείλεις στις γυναίκες εσύ σήμερα? Να τολμήσουν. Να τολμήσουν να ασχοληθούν με τα κοινά, όχι απαραίτητα με τον κεντρικό, στον κεντρικό πολιτικό στίβο, ακόμη και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμη και με εθελοντικούς συλλόγους, με την αυτοδιοίκηση και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Να τολμήσουν πρώτα απ' όλα γιατί είναι κέρδος για τις ίδιες, για την προσωπικότητά τους, να νιώσουν περισσότερο γεμάτες και να προσφέρουν στη συνέχεια και να δώσουν όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση που έχουν αποκτήσει, να τη δώσουν και προς τα έξω. Και θα έλεγα ότι αυτό ήταν και το δικό μου κίνητρο να μπω στην πολιτική. Θεωρώ ότι φτάνοντας σε κάποια ηλικία, με κάποια εμπειρία κοινωνική και επαγγελματική, έχεις πάρει, έχεις αποκτήσει και είναι καιρός να δώσεις. Εγώ, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διέθεσες σήμερα. Να ευχηθώ να υλοποιήσεις όλα αυτά τα οποία οραματίζεσαι σε κάθε επίπεδο το οποίο επέλεξες να υπηρετείς και να έχουμε ξανά τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας που είναι πολύ σημαντικό και να τα ξαναπούμε.